Έλληνας, από την αρχαιότητα έπαιξε σημαντικό ρόλο στην ελληνική ιστορία, με φυσικό επακόλουθο βέβαια την αναφορά και τη χρησιμοποίησή του σε αρκετά λογοτεχνικά έργα, κινηματογραφικές ταινίες και βέβαια τη μουσική. Πόσα δράματα έχουν γραφτεί εκεί στο λιμάνι του Πειραιά, κυρίως με τη μετανάστευση, όταν έφευγαν οι Έλληνες για τη μακρινή Αμερική με το καράβι. Το πιο πολύ τραγουδισμένο και πετυχημένο τραγούδι που γράφτηκε ποτέ για τον Πειραιά ήταν αυτό του Μάνου Χατζηδάκη, «Τα παιδιά του Πειραιά», το 1960, που το γράψε για την ταινία του Ζήλτα Σέν, «Ποτέ την Κυριακή», στις πιο απρόσιτες περιοχές του πλανήτη. Κανένα άλλο ελληνικό τραγούδι δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει σε επιτυχία και αμέτρητες είναι ερμηνείες του σε πολλές γλώσσες μάλιστα, με πιο γνωστή βέβαια την αγγλική έκδοση, το Never on Sunday. Μέσα από την ταινία έγινε διεθνές αστέρι και η Μελίνα Μερκούρη, η οποία τραγουδά τους στίχους του Μαν, που περιέγραφαν με τον καλύτερο τρόπο τη σύγχρονη εικόνα μιας πόλης. Πως ήθελα να είχα ένα και δύο και τρία και τέσσερα παιδιά που σαν θα μεγαλώσουν όλα να γίνουν λεβέντες για χάρη του Πειραιά. Όσο και αν ψάξω, δεν βρίσκω.